Αναμφίβολα το πιο σημαντικό θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική στα ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου. Θέλω να χαιρετήσω την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί, την οποία η πατρίδα μας αναζητούσε εδώ και πολύ καιρό, καθώς αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση η ευρωπαϊκή αντιμετώπιση ενός προβλήματος που τελικά αφορά ολόκληρη την Ήπειρό μας. Θέλω να τονίσω για ακόμα μια φορά τη μεγάλη σημασία που η πατρίδα μας αποδίδει στην φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αποστολή την οποία η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό λιμενικό, η αστυνομία με την συμπαράσταση των όπλων δυνάμεων έχει επιτελέσει στο ακέραιο, μειώνοντας κατά 90% τις μεταναστευτικές ροές προς τα ελληνικά νησιά και αποδεικνύοντας ότι ναι, υπάρχει τρόπος να κατεδαφίσουμε τους άθλιους διακινητές οι οποίοι εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο για να μεταφέρουν κατατρεγμένους ανθρώπους σε βάρκες και πλοιάρια τα οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να αποπλέουν από καμία απολύτως ακτή. Και με αφορμή το πρόσφατο τραγικό ναυάγιο στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου, θέλω να επαναλάβω για ακόμα μία φορά ότι είναι απολύτως άδικο να στοχοποιείται από κάποιους ευρωπαϊκούς κύκλους το ελληνικό λιμενικό, το οποίο έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπους στην θάλασσα και το οποίο έσπευσε και σε αυτό το ναυάγιο να προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες του. Όλη μας η ενέργεια θα πρέπει να κατευθύνεται προς την εξαφάνιση και την απόλυτη στοχοποίηση των άθλιων διακινητών, αυτών δηλαδή οι οποίοι είναι και αποκλειστικά υπεύθυνοι για το γεγονός ότι άνθρωποι επιβιβάζονται, όπως είπα, σε πλοιάρια τα οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να πλέουν στη Μεσόγειο. Από εκεί και πέρα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και ζητήματα τα οποία αφορούν την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ χαίρομαι που ως επανεκλεγής Πρωθυπουργός της Ελλάδος συμμετέχω σε αυτήν την συζήτηση εποπτεύοντας μια εθνική οικονομία η οποία αναπτύσσεται με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ γρηγορότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θα εξακολουθούμε να επενδύουμε σε αυτήν την πολιτική ανάπτυξης η οποία είναι και η μόνη που μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και κυρίως να αυξήσει τους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους, κυρίως τους χαμηλόμισθους, οι οποίοι και σήμερα έχουν ανάγκη τη στήριξή μας για να αντιμετωπίσουν την επίμονη ακρίβεια, η οποία εξακολουθεί και τους ταρανίζει, ειδικά στο ζήτημα των τροφίμων. Κύριε Πρόεδρε, πώς σχολιάζετε την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από πρόεδρο στη ΣΥΡΙΖΑ και να μην είναι εκτός? Θεωρώ ότι ήταν μια αναμενόμενη απόφαση μετά από τρεις συντριπτικές ήττες που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά σε εθνικές εκλογές. Από εκεί πέρα επιτρέψτε μου μία μόνο ευρύτερη τοποθέτηση. Θεωρώ ότι με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα κλείνει ένας κύκλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που τα τελευταία χρόνια και στην κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση ταυτίστηκε με την τοξικότητα, με τον διχαστικό λόγο αλλά και με την εκοφαντική αναποτελεσματικότητα όταν τελικά κρίθηκε να διαχειριστεί τις τύχες του τόπου. Τα κόμματα πρέπει να ενώνουν τους πολίτες και πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να προτείνουν ρεαλιστικές, κοστολογημένες και εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών. Σε αυτόν τον δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πορεύτηκε ποτέ. Ελπίζω να τον βρει. Του το εύχομαι ειλικρινά. Well, I think we're having a good week, given the fact that we won again with an overwhelming majority. I've made the point frequently that the only obstacle towards attaining investment grade was the political uncertainty surrounding the elections. We have a stable government with a four-year horizon, with a comfortable absolute majority in parliament, and I'm sure that we will get to investment grade sooner rather than later. Thank you.